Με τη μέση έγινε σήμερα το πρωί έπαρση της μεγαλύτερης σημαίας στη βορειοδυτική Ελλάδα, στην παραλία της πόλης της Ιγουμενίτσας. Η σημαία είναι πρωτοβουλία του τάγματος Εθνοφυλακής και έχει επιφάνεια 350 τετραγωνικά μέτρα. Παρουσία δεκάδων εθνοφυλάκων, των αρχών του τόπου καθώς και πλήθους κόσμου, με τη βοήθεια γερανοφόρο οχήματος, η γαλανόλευκη υψώθηκε στον ουρανό της θεσπρωτικής πρωτεύουσας. Το μήνυμα είναι ότι παρότι δύσκολους καιρούς περνάει η χώρα μας, εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε κάποιες ιδέες και αρχές, πάνω απ' όλα. Οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία. Έχουμε και εγώ ψηρά μου χρόνια πολλά σε όλους για τη σημερινή ημέρα και θα είμαστε πάντα παρόν όταν μας χρειαστεί η πατρίδα. Θα ήθελα να στείλω και ένα χαιρετισμό στους συνάδελφους εθνοφύλακες όλης της Ελλάδας, να τους ευχηθώ χρόνια πολλά. Και να είναι δυνατή. Με την έπαρση της σημαίας, μία από τις μεγαλύτερες Ελλάδας, θέλουμε να διατρανώσουμε ότι το ηθικό σε εμάς εδώ, στους ακρίτες, στους νομούς της πρωτείας, είναι ακμαίο. Ότι παρατηρούμε τις εξελίξεις, είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, προς όλα τα σημεία του ορίζοντα της πατρίδας μας, οι οποίοι επιβουλεύονται και θέλουν να καπηλευτούν την ιστορία μας, τα εδάφη μας. Και οτιδήποτε άλλο, ότι είμαστε εδώ, μια γροθιά ενωμένη. Με ενθουσιασμό μίλησε για αυτή την εκδήλωση ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Λόλος, ο οποίος και τόνισε πως η ακριτική Ιγουμενίτσα έστειλε σήμερα ένα μήνυμα πατριωτισμού και εθνικής ενότητας. Αυτές οι εκδηλώσεις μας χαροποιούν ιδιαίτερα, διότι από εδώ, από την ακριτική Ιγουμενίτσα, στέλνουμε ένα μήνυμα πατριωτισμού και εθνική ενότητα σε όλους οι οποίοι επιβουλεύονται και την εθνική μας ακεραιότητα αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στην Εθνοφυλακή και όσοι βάλαν για να γίνει αυτή η ταπεινή εκδήλωση σήμερα. Είναι κάτι το καλύτερο που έχω δει με 70 χρόνια, το πρώτο που βλέπω στη ζωή μου. Συγχαρητήρια στα παιδιά για αυτό το έργο, ήταν ακατόφερτο. Ειρήνη, αγάπη και ομόνοια. Για όλον τον κόσμο, χρόνια πολλά και καλά. Η Ιγουμενίτσα, η μεγαλύτερη σημαία της βορειοδυτικής Ελλάδος, κυματίζει σήμερα, εθνική επέτειος, 1821, 25 Μαρτίου. Κάθε επέτειο, έτσι, την τιμούμε ξεχωριστά, έτσι, αισθανόμαστε περισσότερο Έλληνες, περισσότερο πατριώτες και αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, προσπαθούμε να τονώσουμε το ηθικό των κατοίκων της πόλης μας. Και με τη γαλανόλευκη σημαία επιφάνειας 350 τετραγωνικών μέτρων να κυματίζει στον ουρανό της θεσπρωτικής πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στη πόλη της Ιγουμενίτσας.
την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Οικουμενίτσα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, ενώ το παρόν έδωσαν οι βουλευτές Θεσπρωτείας Μάριος Κάτσης και Βασίλης Γιώγιακας, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτείας Τομάς Πιτούλης. Τούτη εδώ η μέρα είναι μια μέρα που γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821, ουσιαστικά την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, αλλά ταυτόχρονα συνδυάζεται με τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αν θα ήθελε κανείς να μην μείνει μόνο στη μνήμη εκείνων των γεγονότων, των πολύ σημαντικών γεγονότων, αλλά να δει και το σήμερα, θα έλεγα δύο πράγματα. Σήμερα που η χώρα μας, που είναι μια όαση σταθερότητας και αυτό πρέπει όλοι να το περιφρουρήσουμε και να το προστατεύσουμε, είναι όαση πραγματικά σταθερότητας και ησυχίας σε μια πολύ ανήσυχη περιοχή, είναι όμως δεδομένες ταυτόχρονα στην ίδια στιγμή προκλήσεις, κινήσεις που δεν σέβονται πολλές φορές το διεθνές δίκαιο, τις συνθήκες κλπ. Προερχόμενες από τους εξανατολών γείτονές μας, και ιδιαίτερα λοιπόν σε αυτή τη φάση ένα πρέπει να είναι το μήνυμα της 25 Μαρτίου. Ενότητα του λαού, ενότητα του πολιτικού κόσμου στο ζήτημα της περάσπισης της ανεξαρτησίας και των εθνικών μας δικαίων. Σχεδόν 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, μια ημερομηνία σταθμός, καθώς οι Έλληνες πολεμήσανε για ανεξαρτησία, ελευθερία, για τα ιδανικά που εμπότισε η Γαλλική Επανάσταση και ο διαφωτισμός. Και αυτό το μήνυμα ήταν οικουμενικό και συγκίνησε όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο, καθώς ξεσήκωσε ένα πολύ μεγάλο κύμα φιλελληνισμού. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς δείχνει με τον πιο αποκρισταλωμένο τρόπο ότι όσο και μεγάλη να είναι η τυραννία και όσο και μεγάλος να είναι ο εχθρός, όταν έχεις το δίκιο με το μέρος σου και επαναστατείς, τότε μπορείς να νικήσεις. Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα από την Ακριτική Θεσπρωτεία προς όλους όσους επιβουλεύονται και ζητάνε αναθεωρήσεις συνθήκων. Να πω το εξής, ότι η Ελλάδα είναι εδώ, δεν διεκδικεί τίποτα από κανέναν, ωστόσο είναι έτοιμη πάντα να υπερασπιστεί και να προασπίσει τα συμφέροντά της και την εδαφική της ακεραιότητα. Και με αυτή την ευχή θέλω να τονίσω ότι εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποτελέσουμε τον πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, για μια ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, η νεολαία μας και η εθνοφυλακή σήμερα με υψηλό αίσθημα ευθύνης τίμησαν για μια ακόμη φορά την πατρίδα μας. Είμαστε όλοι σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα και πάνω απ' όλα ενωμένος ο ελληνικός λαός για ό,τι και αν προκύψει. Πάντα όμως μέσα στα πλαίσια της ειρήνης και της λογικής. Να ευχηθώ στους εορτάζοντες χρόνια πολλά καταρχάς. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια κάθε έναν ξεχωριστά και όλους μαζί, τους εθνοφύλακες, τον διοικητή τους και τον διοικητή του 628, για τη διαφορετική νότητα που δώσανε στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις 25 Μαρτίου. Και να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και καλό Πάσχα.